Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 992. Σελίδα 992 είναι το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Σελίδα 992, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ΚΑΙΤΑ, 28. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 28. Και αφού διεσώθησαν, τότε γνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδειξαν εις ημάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντε σπυράν, υπεδέχθησαν πάντα σημάς δια την επικείμενη βροχή και δια το ψύχος. Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλε επί την πυρά, έχυβνα εξελθούσα εκ της θερμότητος, προσεκολύθη στην χείραν αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι το θηρίον και κρεμάμενον εκ της χειρός αυτού, έλεγαν προς αλλήλους: «Βεβαίως φωνεύς είναι ο άνθρωπος ούτως, τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η θεία δίκη δεν άφηκε να ζει». Και αυτός μεν απετείναξε το θηρίο εις το πυρ και δεν έπαθε ουδέν κακόν. Εκείνοι δε επρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλή ώρα και έβλεπον ότι ουδέν κακόν εγίνεται εις αυτόν, μεταβαλώντες στοχασμόν, έλεγον ότι είναι Θεός. Εις τα πέριξ δε του τόπου εκείνου ήσαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Ποπλίου, ώστις αναδεχθείς ημάς εξένησε φιλοφρόνος τρεις ημέρας. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου Πάσχων πυρετών και δυσεντερίαν, προς τον οποίον εισελφών ο Παύλος και προσευχηθείς επέθεσεν επ' αυτόν τα σκύρας και ιάτρευσεν αυτόν. Τούτου λοιπόν γενωμένου και οι λοιποί όσοι είχαν ασθενείας εν την νήσο προσήρχοντο και θεραπεύοντο. Ήτινες και με τιμάς πολλάς ετοίμησαν ημάς και όταν εμέλωμεν να αναχωρήσωμεν εφοδίασαν με τα χριώδη. Μετά δε τρεις μήνας απεπλέψαμεν επιπλοίου Αλεξανδρινού με σημαίαν των Διοσκούρων, το οποίον είχε παραχυμάσει εν την νήσο. Και φτάσαντε στα Σιρακούσας, εμείναμεν τρεις ημέρας, εκείθεν δε περιπλέψαντες καταντήσαμε εις Ρήγιον και μετά μίαν ημέραν πνεύστατος νότου, τη δευτέραν ημέραν ήλθομεν εις Ποτιόλους, όπου ευρώντες αδελφούς παρεκαλέστημε να μείνομεν παρά αυτής 7 ημέρας και ούτως ήλθομεν εις τη Ρώμη. Εκείθεν δε ακούσαντες οι αδελφοί τα περί ημών, εξήλθον εις απάντησιν ημών έως του Απίου Φόρου και των τριών ταβερνών, τους οποίους ειδών ο Παύλος ευχαρίστησε το Θεό και έλαβε θάρρος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην, ο εκατόνταχος παρέδωκε τους δεσμίους εις τον στρατοπεδάρχη, εις τον Παύλον όμως συνεχωρήθη να μένει καθεαυτόν μετά του στρατιώτου, ώστι σε φύλατεν αυτόν. Μετά δε τρεις ημέρες συνεκάλεσεν ο Παύλος τους όντας των Ιουδαίων πρώτους, και αφού συνήλθον έλεγε προς αυτούς: «Άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν εναντίον πράξας εις των λαών ή εις τα έθιμα τα πατρώα, παρεδόθην εξ Ιεροσολύμων δέσμιος εις τα σχήρας των Ρωμαίων. Ήτινες, αφού με ανέκριναν, ήθελον να με απολύσωσιν, διότι ουδεμία αιτία φανάτου υπήρχε εν εμή. Επειδή δε αντέλεγον οι Ιουδαίοι, ειν αγκάστη να επικαλεστώ τον Κέσαρα, ουχή ως έχω να κατηγορήσω κατάτι το έθνος μου, δια ταύτην λοιπόν την αιτία σας εκάλεσα, δια να σας είδω και ομιλήσω, διότι ένεκα της ελπίδος του Ισραήλ φορώ ταύτην την άλυσιν. Ιδέ είπον προς αυτόν ημείς ούτε γράμματα ελάβουμε περισσού από της Ιουδαίας, ούτε ελθόν της εκ των αδελφών απήγγειλε ή ελάλησε τι κακόν περισσού. Επιθυμούμεν δε να ακούσομεν παρά σου τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστόν εις ημάς ότι πανταχού αντιλέγεται. Και αφού διόρισαν εις αυτόν ημέρα, ήλθον προς αυτόν πολλοί εις το κατάλημα, εις τους οποίους εξέφεσε διαμαρτυριών τη βασιλεία του Θεού και έπιθεν αυτούς εις τα περί του Ιησού, από τέ του νόμου του Μωυσέως και των προφητών από πρωί έως εσπέρας. Και άλλοι μεν επίφοντο εις τα λεγόμενα, άλλοι δε υπίστουν. Ασύμφωνοι δεόντες προς αλλήλους ανεχώρουν αφού ο Παύλος είπεν έναν λόγο ότι καλώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιο προς τους πατέρας ημών δια Ισαΐου του προφήτου, λέγον «Είπαγε προς τον λαό τούτον και με είπε με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν μήποτε, είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς. Γνωστό λοιπόν έστω εις εσάς ότι στα έθνη απεστάλλει το σωτήριον του Θεού αυτή και θέλουσιν ακούσει». Και αφού είπε ταύτα, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι έχοντες πολλήν συζήτηση προς αλλήλους. Έμεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη εν ιδιαίτερα μισθωτή οικία και δέχεται πάντα στους ερχομένους προς αυτόν, κηρύττων τη βασιλεία του Θεού και διδάσκων με τα πάσης παρησίας ακολύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο αδερφός μας ο Απόστολος Παύλος
στο τελευταίο του ταξίδι και λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι αυτό, ήταν μαζί με τους αδελφούς και έγινε προφητεία εις αυτόν. Είναι αυτό που είπαμε, αδελφοί, λίγο πριν, ότι θα συμβούνε στη ζωή μας πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από την καθημερινότητά μας, όταν πρόκειται ο Κύριος να μας αποστείλει για κάποιο έργο θαυμαστό. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος του Θεού, απεσταλμένος παρακυρίου του Θεού. Ο Κύριος είχε αποφασίσει να τον αποστείλει με θαυμαστό τρόπο στους Ιουδαίους αλλά και προς τα έθνη. Αλλά όμως τώρα, αγαπητοί αδελφοί, βρίσκεται σε κάποιο ταξίδι διαφορετικό, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι για το καλό της σάρκας, του σαρκικού Αποστόλου Παύλου, αλλά είναι προς θάνατον. Μάλιστα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ενώ ήταν ανάμεσα στους αδελφούς, ένας προφήτης ο Άγαβος, πριν πάει στην Ιερουσαλήμ ο Απόστολος Παύλος, σηκώθηκε και λέει, «Προσελθόν προς ημάς, έλαβε τη ζώνη του Παύλου και δέσας τα σχήρασε αυτού και του σπόβας, είπε, ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιον, τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει εις τα σχήρας των εθνών». Ο Θεός τον είχε προετοιμάσει όχι για να το αποφύγει. Όχι για να πει «καλά που μου το είπες Κύριε να πάω από άλλο δρόμο». Αλλά αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, έχει λάβει την απόφαση να πεθάνει για τον Χριστό. Έχει πάρει την απόφαση ότι δεν ζει για τον εαυτό του. Ζει για τον Χριστό. Επίσης ξέρει ότι όταν τον προσκάλεσε ο Θεός, του είπε «θα σε αποστείλω εις τα έθνη». Οπότε όταν ο Παύλος άκουσε ότι θα σε παραδώσουν στα χέρια της ασκήρας των εθνών, ο Παύλος θυμήθηκε το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μου είπε ότι θα με αποστείλει στα έθνη. Άρα και αυτό είναι αποστολή Κυρίου. Άρα εκεί πρέπει να πάω. Ενώ οι μαθητές που ακούσαν την προφητεία αυτή, «Ω, Παύλε, μην τυχόν και πας. Θα σε δέσουν, θα σε εχμαλωτήσουν, θα σε σκοτώσουν, θα σε κάνουν. Και είναι και έθνη. Είναι η εθνική. Πω, θα πάω στους εθνικούς. Και δεμένος κιόλας, ότι θα μπορείς να ξεφύγεις». Πανικό στους αδερφούς. Και ο Παύλος τους είπε, «Γιατί, λέει, καταθλίβεται το πνεύμα μου. Μήπως εγώ, λέει, δεν έχω αποφασίσει, δεν έχω πάρει και την απόφαση του θανάτου για τον Χριστό». Αδελφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι πραγματικά στη ζωή του χριστιανού συμβαίνουν πράγματα παράξενα. Ο χριστιανός όμως, αγαπητοί αδελφοί, δεν τα βλέπει σαν παράξενα και τα αποφεύγει, γιατί ξέρει ότι ο Θεός εργάζεται μυστηριωδώς. Δεν εργάζεται σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν εργάζεται ο Θεός όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός εργάζεται με διαφορετικό τρόπο. Τον Θεό, τον Μωυσή δεν τον προσκάλεσε ο Θεός όπως φανταζόταν ο Μωυσής, αλλά τον προσκάλεσε μέσα από μία καιωμένη βάτο. Από ένα θάμνο που καιγόταν. Και θα πει κανείς, «Μα καλά, τώρα γιατί ο Κύριος διάλεξε μια βάτο που καιγόταν για να καλέσει τον Μωυσή?» Γιατί έτσι ήθελε. Αυτό ήταν το θέλημά του και αυτό θα παρατηρούσε ο Μωυσής για να πλησιάσει και να ακούσει τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να μάθουμε να είμαστε ανοιχτοί στο πώς περιμένουμε τον Κύριο. Ο Κύριος θα έρθει με τρόπο που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Για φανταστείτε, προφητεία ήταν αυτή τώρα που έκανε ο Άγαβος. Να πάει να βγάλει τη ζώνη του Παύλου, να του βέσει τα χέρια και τα πόδια και να του πει, «έτσι θα τον παραδώσουν τον άνθρωπο του οποίου είναι η ζώνη αυτή». Παράξενα πράγματα. Μα εμείς δεν έχουμε το μάθει τον Κύριο να ακούμε προφητείες κατά αυτόν τον τρόπο.
Μήπως ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, δεσμεύεται? Μήπως ο Κύριος είναι άνθρωπος? Μήπως ο Κύριος δεν κάνει ό,τι θέλει? Εμείς είμαστε αυτοί που οφείλουμε να υποταχτούμε στις ενέργειες του Κυρίου και να παρατηρούμε αυτά που ο Κύριος κάνει. Σε αντίθεση με το λαό Ισραήλ, ο οποίος προεφύτευσε ο Ισαΐας ο προφήτης και είπε: «Καλώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιο προς τους πατέρας ημών, δια Ισαΐου του προφήτου, λέγον είπαγε προς τον λαό τούτο και είπε: με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα καταλάβετε. Και βλέποντες θα δείτε και δεν θα εννοήσετε. Γιατί επαχύνθη η καρδιά του λαού». Τι σημαίνει επαχύνθη η καρδιά του λαού? Βολεύτηκε η καρδιά του λαού. Μήπως έχω βολευτεί κι εγώ στην ωραία μου την καλοπέραση, στο ωραίο μου το θρησκευτικό καθεστώς, όπως το έχω φτιάξει μέσα στο μυαλό μου? Γιατί ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, το μεγάλο πρόβλημα των χριστιανών σήμερα είναι ότι έχουν φτιάξει και φτιάχνουμε, μην βγάλουμε τους αυτούς μας έξω, φτιάχνουμε μέσα στο μυαλό μας μία θρησκεία όπως μας βολεύει, όπως την ευχαριστιόμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας μπορεί να βάλει μέσα ό,τι θέλει. Τι με βολεύει? Και δυστυχώς δεν πάω να ανοίξω τη γραφή μου, να διαβάσω, να καταλάβω και να πω αμήν Κύριε. Αλλά έχω φτιάξει ένα χριστιανισμό επειδή είμαι καλά σήμερα, επειδή είμαι βολεμένος σήμερα. Έτσι ήταν και ο λαός Ισραήλ όμως. Οι Φαρισαίοι ήταν οι πιο βολεμένοι άνθρωποι που υπήρχαν στον κόσμο. Νομίζαν ότι είχαν το Θεό του Ισραήλ. Νομίζαν ότι είχαν τους προφήτες και το Λόγο του Θεού. Νομίζαν ότι είναι ο λαός του Θεού, που ήτανε. Αλλά όμως δυστυχώς απομακρύνθηκαν από το θέλημα του Θεού. Και ενώ τα νομίζανε όλα αυτά, ήρθε η εκπλήρωση του Λόγου του Θεού με τον Ιησού. Και τον Ιησού δεν τον δεχτήκανε. Γιατί? Γιατί είχαν φτιάξει ένα θρήσκευμα μέσα στο μυαλό τους, το οποίο τι ήτανε? Να νηστεύουμε δις της εβδομάδος, να αποδεκατίζουμε πάντα όσα έχουμε, να μην είμαστε όπως και αυτοί οι τελώνες, αμαρτωλοί. Αλλά όμως βλέπετε ότι ο Ιησούς ήλθε, περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους, κήρυξε το Ευαγγέλιο, κήρυξε τη Βασιλεία των Ουρανών και αυτοί που είχαν το Λόγο του Θεού τον ανεβάσανε πάνω στο Σταυρό. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος προτιμά τη θρησκεία όπως τον βολεύει παρά όπως είναι. Και αγαπητοί αδελφοί, εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Να μη βολευτώ στη φαντασία μου. Να βολευτώ στο Λόγο του Θεού. Να ρίξω άγκυρα στο Λόγο του Κυρίου. Ναι, αλλά δεν συμφωνεί αυτό που λέει ο Ιησούς με αυτό που λένε οι Φαρισαίοι. Ωραία, και ποιος πρέπει να αλλάξει, ο Ιησούς ή οι Φαρισαίοι? Μα δεν συμφωνεί ο Λόγος του Θεού με αυτό που πιστεύω. Ναι, ποιος πρέπει να αλλάξει λοιπόν, ο Λόγος του Θεού ή εγώ? Αγαπητοί αδερφοί, εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Δεν φτιάξαμε εμείς το Λόγο του Θεού. Δεν γράψαμε εμείς το Λόγο του Θεού. Δια Πνεύματος Αγίου οδηγήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν το Θείο Λόγο, ο οποίος θα μας πάει στον ουρανό. Εάν λοιπόν θέλω να φτάσω στην ουράνια πατρίδα μου, να δω τον Κύριό μου και Θεό μου, να τον αγγίξω, να δω το γλυκό του πρόσωπο, να απολαύσω τους Αγίους, τους Αγγέλους, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, τη δόξα του Θεού, τη μεγαλοπρέπεια του Θεού, πρέπει να αλλάξω από τώρα, εδώ, σε αυτή τη γη. Πρέπει να δεχτώ το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, χωρίς αντιρρήσεις. Όπως ο Απόστολος Παύλος
Μα θα πεθάνεις, Παύλο. Δόξα στον Κύριο. Είτε ζούμε, είτε πεθάνουμε, του Κυρίου είμαστε. Ποιος μπορεί να το πει αυτό σήμερα? Μάλλον εύκολα μπορούμε να το πούμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το κάνουμε. Αν κάποιος έρθει να μας πει σήμερα, άκουσε να δεις παιδί μου, από σήμερα για το έργο μου θα φύγεις από το σπίτι σου, θα αφήσεις το ζεστό σου το σπιτάκι με την ωραία σου τη σόμπα που είναι και ζεστή ζεστή και θα πας να κάνεις το έργο μου που μπορεί να παγώνεις τη νύχτα, μπορεί να τρέμουν τα δόντια σου, μπορεί να σε δέσουν, μπορεί να σε εχμαλωτήσουν, να σε κοροϊδέψουν, να σε ονειδήσουν, αλλά όμως εγώ αυτό θέλω να κάνεις. Δύσκολα τα πράγματα, αδερφοί. Αλλά αυτό που ο Θεός θέλει σήμερα, αδερφοί, να μας διδάξει, είναι πρώτον ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε έτοιμοι να λέμε αμήν στο Λόγο του Θεού. Όχι αμήν σε αυτό που νομίζω, αμήν στο Λόγο του Θεού. Όχι αμήν σε αυτό που έμαθα, αμήν στο Λόγο του Θεού. Όχι αμήν σε αυτό που θέλω, γιατί δυστυχώς αυτό που θέλω θα μου το πούνε αυτοί οι διδάσκαλοι που θα έρχονται και θα κάνουν με γαργαλάνε τα αυτιά. Τι θέλεις να ακούσεις σήμερα, αδελφέ Ντίνο? Θέλω να ακούσω ότι θα σωθώ εάν είμαι στον κόσμο της αμαρτίας. Βεβαίως, θα σωθείς γιατί όλοι σώζονται. Δεν είναι όμως έτσι. Μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, λέει ο Λόγος του Θεού. Μα εγώ αλλιώς τα έμαθα. Ναι, αλλιώς είναι γραμμένα. Άρα ποιος πρέπει να αλλάξει, εγώ ή ο Λόγος του Θεού? Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, η απόφασή του είναι να εργαστεί το έργο του Θεού ακριβώς. Ναι, αλλά εδώ πέρα πρόκειται να πνιγεί, είναι μέσα να πνιγεί. Τι λέτε εσείς, ότι αν ο Θεός τον θέλει να ζήσει θα πνιγεί? Μη γέννητο. Πέρασε τρικυμίες, φουρτούνες, το πλοίο έσπασε και διαλύθηκε στα βράχια, αλλά να που ο Παύλος βρίσκεται σε ένα μικρό νησάκι, τη Μελίτη, που άμα δείτε στο χάρτη, αγαπητοί αδερφοί, το νησί αυτό είναι μια βούλα, μια κουκίδα μέσα στον ωκεανό. Τίποτα δεν υπάρχει γύρω-γύρω. Τίποτα δεν υπάρχει γύρω-γύρω. Μήπως ο Θεός δεν κατευθύνει και την τρικυμία? Μήπως ο Θεός δεν κατευθύνει και τη θάλασσα? Ο Παύλος πρέπει να φτάσει στη Ρώμη. Τι λέτε, θα πνιγεί στο δρόμο? Μη γέννητο, αδερφοί. Το θέλημα του Θεού θα γίνει. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Ο Παύλος λοιπόν πρέπει να φτάσει στη Ρώμη. Αλλά βλέπουμε ότι ενώ είναι σε δεσμά, ο άνθρωπος του Θεού δεν δεσμεύεται, αδελφοί. Και ο Λόγος του Κυρίου δεν δεσμεύεται. Τους μαζέψανε, λέει, εκεί οι βάρβαροι, λέει ο Λόγος του Θεού, στη Μελίτη, με πολλή φιλοξενία, να τους ταΐσουν, να τους σκεπάσουν από το κρύο. Και εκεί, λέει, που ρίχνανε τα φρύγανα στη φωτιά, πετάγεται μια οχιά και τον δαγκώνει τον Απόστολο Παύλο. Α, λέει, διασώθηκε από τη θάλασσα, αλλά η Θεία Δίκη θα τον κάνει να πεθάνει από το φίδι. Και περιμένανε να δουν τι θα γίνει. Περιμένανε. Τίποτα δεν έγινε. Γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Εάν ο Θεός θέλει τον Παύλο να ζει, ο Παύλος θα ζει. Αν ο Θεός θέλει τον Παύλο να αποθάνει, ο Παύλος θα αποθάνει. Αυτή είναι η ζωή του εργάτη του Κυρίου. Αυτή ήταν και η ζωή του Μωυσή που διαβάσαμε. Ο Θεός ήθελε τον Μωυσή στην έρημο. Μα πώς θα ελευθερώσει το λαό από την Αίγυπτο ενώ είναι στην έρημο? Είναι τίποτα δύσκολο εις το Θεό, αδερφοί? Για τους ανθρώπους είναι τα πράγματα δύσκολα. Για τους ανθρώπους είναι τα πράγματα ακατόρθωτα. Και όχι μόνο αυτό, στη Μελίτη ο Παύλος φανέρωσε και εκεί τη δόξα του Θεού. Θεράπευσε τον πατέρα του Πόπλιου. Θεράπευσε και άλλους ασθενείς. Όσοι πήγαιναν στον Παύλο, εκείνος τους θεράπευε. Και μετά ο Κύριος τον έβαλε σε άλλο πλοίο, έφτασε στη Ρώμη και βλέπουμε, αγαπητοί αδερφοί, ότι ενώ όσο ήτανε μέσα στο καράβι, ο Κύριος εργαζότανε μαζί του,
μιλούσε για τον Χριστό, μιλούσε για το Ευαγγέλιο και έφτασε στους Ιουδαίους στη Ρώμη, τους μίλησε για τον ίδιο Χριστό, για το ίδιο Ευαγγέλιο και κάποιοι φεύγανε χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα. Βλέπετε, αγαπητοί αδερφοί, ότι είναι η καρδιά του ακούοντος το Λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε θα υπάρχει, αδελφοί, στους ανθρώπους. Είτε είναι οι Ρωμαίοι, είτε είναι οι Ιουδαίοι, είτε είναι οι Μελιταίοι. Ο άνθρωπος ο οποίος ακούει για τον Χριστό ή θα τον δεχθεί ή θα τον απορρίψει. Ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού ή θα τον δεχθεί και θα ζήσει με χαρά, ειρήνη και ευλογία την υπόλοιπη ζωή του και αιώνια μαζί με τον Κύριο, ή θα προτιμήσει να ζήσει τη ζωή την επίγεια, την εγκόσμια, την κοσμική, τη ζωή της αμαρτίας, μακριά από την παρουσία του Θεού. Βεβαίως, ο Θεός επέτρεψε την ανυπακοή του λαού Ισραήλ και των Ιουδαίων, έτσι ώστε, αγαπητοί αδερφοί, να έχουμε κι εμείς τα έθνη αυτή τη χαρά να μάθουμε για τον Χριστό, γιατί ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, θέλει όλα τα πλάσματά Του, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, όλοι. Είτε είναι Ιουδαίος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ρωμαίος, θέλει όλοι να σωθούν, όλοι. Αλλά ξέρετε ποιοι θα σωθούν? Αυτοί που θα πούνε αμήν στο Λόγο του Κυρίου. Αυτοί που θα πούνε: Κύριε, αμήν, σε θέλω. Είσαι η ζωή μου, Κύριε. Θέλω να έρθεις στη ζωή μου, θέλω να με αλλάξεις. Θέλω να αλλάξεις τα πιστεύω μου, θέλω να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης μου, θέλω να αλλάξεις το μυαλό μου, την καρδιά μου, να βγάλεις την πέτρινη καρδιά και να την κάνεις σάρκινη. Θέλω, Κύριε Θεέ μου, να δω τη δόξα Σου. Θέλω να γνωρίσω το Πνεύμα Σου το Άγιο. Θέλω να γνωρίσω τον Ιησού. Θέλω να γνωρίσω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τη βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όσους αποστέλει ο Κύριος, τους αποστέλει με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Τους αποστέλει με λόγους στο στόμα. Δεν τους αποστέλει κενούς. Δεν πήρε τον Μωυσή και τον έστειλε άδειο. Τον έστειλε γεμάτο. Γεμάτο με λόγους ζωής αιωνίου. Γεμάτο με λόγους ελευθερίας. Γεμάτο με λόγους δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, τον Απόστολο Παύλο. Τον έστειλε με Πνεύμα Άγιο, φωτιά, δύναμη. Δεν τον έστειλε με μια αλυσίδα. Η αλυσίδα ήταν στα χέρια. Η καρδιά όμως και το στόμα ήταν ελεύθερα. Και ήταν γεμάτα με Πνεύμα Άγιο. Γεμάτο με δύναμη Πνεύματος Αγίου, με ενέργειες Πνεύματος Αγίου, με θεραπείες. Ποιος μπορεί να πει όχι σε αυτά? Μόνο αυτός, αγαπητοί αδελφοί, που δεν θέλει να πιστέψει στο Χριστό. Μόνο αυτός που πεισματικά αρνείται το Χριστό. Αλλά σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, οποιαδήποτε πεισματική ανυπακοή ας απομακρυνθεί από τον καθέναν από εμάς. Και να γίνουμε πεισματάριδες εις το να ακούμε το Λόγο του Θεού. Όχι, μόνο το Λόγο του Θεού θέλω να ακούω. Και τίποτε άλλο. Μόνο εσένα, Κύριε, να ακούω. Αν είναι δυνατόν να κρέμομαι από το στόμα Σου, Κύριε. Η ζωή μου να κρέμεται από το Λόγο Σου, Κύριε. Η ζωή μου να είναι στον ουρανό, Κύριε. Θέλω να σε απολαμβάνω κάθε μέρα. Να σε ζω. Να περπατάω μέσα σε σένα, Κύριε. Εσύ να είσαι η ζωή μου. Εσύ να μου λες να πηγαίνω και να πηγαίνω. Να μου λες σταμάτα και να σταματώ. Να μην έχω δικιά μου γνώμη. Εσύ να είσαι η γνώμη μου, Κύριε. Εσύ να είσαι η ζωή μου. Εσύ να είσαι η πνοή μου. Εσύ να είσαι η σκέψη μου. Εσύ να είσαι η ακοή μου, το βλέμμα μου. Τα λόγια μου, τα έργα μου. Όλα να είσαι εσύ, Κύριε. Να μην ζω πλέον για μένα. Να ζω για σένα, Κύριε. Αδελφοί, αυτή είναι η ευλογημένη ζωή που υπόσχεται ο Χριστός. Άραγε θέλω αυτή τη ζωή. Ή θέλω τη δική μου. Ή θέλω να συνεχίσω φεύγοντας από αυτό τον οίκο, από αυτή την αίθουσα και κλείνοντας την πόρτα πίσω, να ξαναγυρίσω εκεί που ήμουνα. Τότε, αγαπητοί αδελφοί, ο λόγος δεν έχει έργα μέσα στη ζωή μου. Αλλά ο λόγος θα έχει έργα μέσα στη ζωή μου αν βγω από αυτή την αίθουσα και πω αμήν, Κύριε, βοήθησέ με
να εκτελέσω το λόγο σου ακριβώς και να σε απολαμβάνω κάθε στιγμή στη ζωή μου και να είμαι κηρύττων το λόγο σου με τα λόγια μου, με τα έργα μου και οι άνθρωποι να υπακούνε και να έρχονται σε σένα μόνο και μόνο επειδή βλέπουν τη ζωή μου. Αδελφοί, αυτός είναι ο χριστιανός. Αλλά και αυτός είναι και ο Χριστός εις τον οποίον πιστεύσαμε. Ένας Χριστός που έχει έργα. Ένας Χριστός που έχει οδηγία σαφέστατη. Έχει μήνυμα Άγιο. Γι' αυτό και εμείς αγαπητοί αδελφοί, ας ετοιμάσουμε την καρδιά μας να είμαστε εντελώς υπάκουοι εις το λόγο του Κυρίου, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τον καρπό του έργου του Θεού μέσα εις τη ζωή μας. Αμήν.